Επίτιμος Δημότης Σαμαρουσίου, ανακηρύχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε ειδική τελετή στο Δημαρχείο της πόλης, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, καθώς και πλήθους κατοίκων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα, ενώ κάλεσε το λαό να έχει θάρρος και να μην τον καταβάλουν οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Το χρυσό κλειδί της πόλης του Αμαρουσίου παρέλαβε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τον Δήμαρχο Γιώργο Πατούλη κατά την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη της περιοχής σε ειδική τελετή με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου. Η χαρά είναι μεγάλη και η συγκίνηση ειλικρινώς βαθία. Και τούτο διότι στην καρδία του Πατριάρχου του Γένους ευρίσκονται όλε οι πόλεις των ευσεβών ομογενών και όλων των όμεμων ομόγλωσσων και ομόθρησκων πλήρωμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου αποφάσισε την απόδοση τιμών στον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο και την ανακήρυξη αυτού σε επίτιμο δημότη της πόλης του Αμαρουσίου. Ο Πατριάρχης εμψύχωσε το πλήθος των πιστών που ήταν στο Δημαρχείο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η καταιγίδα θα περάσει και προέτρεψε το λαό να είναι ενωμένος και αλληλέγγυος. Ζήσαμε, αγαπητοί, ως γένος πολύ χειρότερα και με τη βοήθεια του Θεού αντεπεξήλθομαι. Σε κάθε περίπτωση, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή την εποχή που ζούμε όλοι μας, εκτός από το σεβασμό που νιώθουμε και τη συγκίνηση, για μας ήταν μια εθνική ένωση των Μαρουσιωτών μέσα από τον δικό του συμβολισμό και την παρουσία του. Νωρίτερα το πρωί, ο κύριος Βαρθολομαίος τέλεσε θεία λειτουργία στον Ιερέο Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ ξεναγήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Αμαρουσίου, στην οποία υπάρχει έκθεση αγιογραφίας καθώς και έργο με θέματα εμπνευσμένα από τους Special Olympics.